Επιστρέψατε και τηλεοπτικά. Στο αν ήμουν πλούσιος. Είναι κάτι στο όριο του extreme, ερμηνευτικά, αλλά το διασκεδάζουμε πολύ. Φέτος έχουν ξεχωρίσει δύο σειρές εποχής, το Κόκκινο Ποτάμι και οι Άγριες Μέλισσες. Mm-hmm. Υπήρχε κάποια συζήτηση για να συμμετάσχετε σε κάποια από αυτά τα σύρια? Και με το Κόκκινο Ποτάμι είχαμε μιλήσει με τον Μανούσο και για τις Άγριες Μέλισσες. Οι Άγριες Μέλισσες δεν έγινε τελικά. Με τον Μανούσο δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν μπορούσαμε να ταιριάξουμε τα προγράμματά μας όταν ξεκίναγαν τα γυρίσματα. Οπότε αναγκαστικά δεν μπορούσε να πάει τη σειρά πίσω για να περιμένει εμένα. Φέτος επέστρεψε για το Your Face. Έχετε αφήσει μεγάλη ιστορία με τη συμμετοχή σας. Μεγάλη ιστορία, εντάξει, έκανα ό,τι μπορούσα. Το ξανακάνατε? Όχι. Μία φορά μετά από 3-4 χρόνια, ας πούμε, για ένα guest μπορεί να το έκανα. Ένα συνάδελφό σας, ο Γιώργος Σογιαννόπουλος, το χαρακτήρισε καραγκιουζιλίκι, γιατί μη δεν έχει κάνει καμία σχέση με την ηθοποιία. Προτιμώ να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Τηλεοπτικά, μετά από 15 και παραπάνω χρόνια, επιστρέφει για το Big Brother. Άμα ο γιος σας πρότεινε, παπά, θέλω να δηλώσω το χείο Big Brother. Τι θα του λέγατε? Νομίζω ότι έχω κάνει ό,τι χρειαζόταν για να μην έχει τέτοια φιλοδοξία το παιδί μου. Το να συμμετέχει σε ένα reality δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να συμμετέχει κανείς σε reality. Κατά τη γνώμη μου. Μέχρι πότε συνεχίζονται οι παραστάσεις? Οι παραστάσεις λογικά θα πάνε μέχρι μέσα Απρίλη. Κάθε δευτερότητα. Έχουμε Δευτέρες, Τρίτες, 9 η ώρα, στο Αγγέλων Βήμα. Ο κορονοϊός δεν μας σταματάει. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη ζωή. Η ζωή θα συνεχίζεται. Η αλήθεια είναι ότι με τη λογική θα επηρεαστεί η προσέλευση του κόσμου. Από τη στιγμή που ο κόσμος δεν πρέπει να συγκροτίζεται, δεν πρέπει να συγκεντρώνεται σε κλειστούς χώρους, βάσει των οδηγιών. Έτσι.